στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ήρθαν τρεις εισηγήσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ουσιαστικά για την πόλη του Ηρακλείου. Η πρώτη αφορά σε τρεις κόμβους διευθετήσεις κυκλοφοριακές στο τρίτο Δημοτικό Διαμέρισμα. Αφορούν οι πρώτη σε ένα κυκλικό κόμβο στην παραλιακή οδό στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Αχαιών όπου σήμερα λειτουργούν φανάρια, σε ένα σημείο το οποίο αντιμετωπίζουμε αρκετά ατυχήματα και δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να ρυθμίσουμε και την κυκλοφορία αλλά να βελτιώσουμε και την οδική ασφάλεια. Το δεύτερο κόμβο ήταν ο κόμβο, όπω τον συνηθίζουμε να το λέμε, ο κόμβο του Τζάμπο. Ε, όπου εκεί ρυθμίζουμε κυρίω τι κυκλοφορίε, βάζοντα φανάρια, βάζοντα ένα κόμβο όχι κυκλικό, σε σχήμα θήτα, όπω έχει προσδιοριστεί, για να βελτιωθεί κυρίω η ομαλή λειτουργία και η ομαλή κυκλοφορία στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων προ την πόλη του Ηρακλείου και Φεύγοντα από την πόλη του Ηρακλείου, η τρίτη παρέμβαση αφορά στον κόμβο του Γεωφύρου, ένα πολύπαθο παθοκόμβο που αρκετά χρόνια προσπαθούμε να τον βελτιώσουμε και πέρασε με ομόφωνη απόφαση, αν δεν κάνω λάθο, του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζουμε ότι θα λύσουν προβλήματα, χρόνια προβλήματα. Με την απόφαση αυτή, προχωράμε και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των τριών κόμβων και αμέσω μετά στι μελέτε, την προκήρυξη και την οριστική κατασκευή, η οποία προσδιορίζεται όχι νωρί από το 2025, αρχές 26. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Το άλλο θέμα αφορούσε σε 10 διασταυρώσεις εντός της πόλης του Ηρακλείου, όπου αφορά σε διαπλατήσεις πεζοδρομίων, κυρίως στις γωνίες, για να άρουμε το παράνομο παρκάρισμα που συμβαίνει σήμερα και να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια καθώς επίσης και διαβάσεις πεζών φυτεύσει πρασίνου βελτίωση ε, γενικότερα της περιοχής όπο, των περιοχών όπως προσδιορίζονται και, η, και το τρίτο θέμα αφορούσε σε δύο επίσης Κυκλοφοριακές διευθετήσεις, η μία στην οδό Κρασανδάκη στη συμβολή εκεί κάτω από τη γέφυρα στην οδό που πηγαίνει προς το νεκροταφείο όπου εκεί προσδιορίζεται ένας κυκλικός κόμβος και διευθέτηση όπως συνεχίζουμε με γραμμογραφήσεις, διαβάσεις και οριοθέτηση του δρόμου. Η δεύτερη παρέμβαση, η οποία ήταν στην εισήγηση, αποσύρθηκε και θα ξαναέρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορά ουσιαστικά στην Παναγίτσα στο Μασταμπά, σε μια συμβολή πέντε οδών, Ατλαντίδος, Παρασκευοπούλου, σε ένα σημείο όπου απαιτείται μια κυκλοφοριακή ρύθμιση, καθώ οι 5-6 οδοί που συμβάλλονται δημιουργούν εκεί ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα, η Τεχνική Υπηρεσία, ο Δήμο Ηρακλείου, η Δημοτική Αρχή, με συνολικέ και εκτεταμένε παρεμβάσει που γίνονται και κυκλοφοριακά κυρίω, κυκλοφοριακέ ρυθμίσει, αλλά και έργα, γιατί αυτά που συζητάμε τώρα είναι έργα, στόχο έχουν στην ενίσχυση τη οδική ασφάλεια, στη βελτίωση τη κυκλοφορία τη πόλη, στην ανακούφιση των και την απελευθέρωση αρκετών ρευμάτων κυκλοφορίας που σήμερα είναι ουσιαστικά πνιγμένα από την κυκλοφορία και συμφόρηση.